Έχουν πάρει φωτιά όλα. Από πού έρχεστε εσείς? Από πάνω, από το μπάζι. Πάμε. Κοντεύει. Μας το καταστρέψανε τελείως αυτό το δάσος. Δικαίως να καούμε. Αλλά την ημέρα, 3 η ώρα. Πολύ πυκνό δάσος και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο αέρας βλέπουμε δεν πέφτει. Και με ρεμιστικά είμαστε. Από τις 6 η ώρα το πρωί που πήρα είδες τι γίνεται, γιατί το βράδυ δεν κατάλαβα κάτι. Κάικε. Μάζι, Αγία Παρασκευή. Μας έχουν ειδοποιήσει να είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Να τα παρατήσουμε και να φύγουμε. Οι εικόνες στην Κορινθία συγκλονίζουν. Οι φλόγες καταστρέφουν σπίτια και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να πιστέψουν τι συμβαίνει. Τα σπίτια εκενώνονται. Η πυρκαγιά που ξέσπασε βράδυ Τετάρτη σε δασική έκταση στον Σχήνο Λουτρακίου Κορινθίας από καύση κλαδιών σε ελαιώνα πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επικεντρώνονται σε 2 μέτωπα, αυτό στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Εγυρούσες Δουράκος και στο Χάνι Δερβενίου. Έκτακτη ενημέρωση για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Δυστυχώς, η δεύτερη απεικόνηση μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει πάνω από 40.000 στρέμματα καμένης δασικής έκτασης. Ενώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπήρξαν ζημίες και σε κάποιες περιπτώσεις καταστροφή σε οικίες, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν εξοχικές ή αγρικίες απομακρυσμένες από τους οργανωμένους οικισμούς, καταγραφή των οποίων είναι ήδη σε εξέλιξη. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 και κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ηλικιωμένοι εγκλωβίστηκαν στο Αλεποχώρι και άνδρες της πολιτικής προστασίας έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν. Έχουν έρθει πυροσβεστικά μέχρι από τη Λάρισα. Καταλαβαίνετε τώρα, σε ένα μέρος όπως τα Μέγρα δεν υπάρχουν πινακίδες σε αγροτική περιοχή των Μεγάρων και σε δασική. Είναι δύσκολο το έργο. Δύσκολες ώρες αυτή τη στιγμή στα Μέγαρα. Η φωτιά είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από την περιοχή. Ο φόβος καραδοκεί και οι κάτοικοι αποχωρούν. Σε επιφυλακή και επαγρύπνηση παραμένουν οι αρχές, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει πολλές μεγάλες και ενεργές εστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται όλες, αλλά το έργο των πυροσβεστών είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι δυνατοί άνεμοι επέκτηναν την πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Είναι ανεξέλεκτη γιατί έχουμε γύρω στα 9 με 10 αμποφόρα αυτή τη στιγμή και είναι επικίνδυνα. Φυσικά έχουν γίνει ενέργειες από το Δήμο να εκενωθούν κάποιες περιοχές που είναι πολύ κοντά σε οικισμούς. Λόγω του καπνού και της τάχτης, το Υπουργείο Υγείας συστήνει στους κατοίκους της Αττικής και της Κορινθίας την αποφυγή κάθε σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και τον περιορισμό του χρόνου παραμονής σε αυτούς.